Με την επίκαιρη επερώτησή μας για την υγεία, επιδιώκουμε αφενός να επαναφέρουμε τη συζήτηση των όρων που απαιτούνται για την προστασία της υγείας του λαού, αφετέρου να αναδείξουμε τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός συστήματος υγείας αντίστοιχου των σημερινών δυνατοτήτων και αναγκών του λαού μας, με κριτήριο τη δωρεάν εξασφάλιση όλων όσων απαιτούνται με ευθύνη του κράτους. Η έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα, τα απανωτά καθημερινά ρεκόρ σε εισαγωγές ασθενών και διασωληνωμένους, καταρρύπτουν δραματικά το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ότι η πολιτεία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και μπροστά σε αυτή την εξελισσόμενη κατάσταση, δεν θα μπορούσαμε παρά να σταθούμε με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην υπερπροσπάθεια γιατρών, νοσηλευτών και συνολικά των εργαζόμενων υγειονομικών που δίνουν αυτή τη μάχη με αυταπάρνηση, αυτοθυσία, κάτω από άνισους όρους, εξουθενωμένοι και υποκατάρρευση λόγω της εντατικοποίησης, της συνεχούς προσπάθειας προκειμένου να περιθάλψουν όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς στα τακτικά επίγοντα περιστατικά, στα νοσοκομεία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό απαιτώντας άμεσα τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της μετάδοσης, την προστασία ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, την αποθεραπεία των ασθενών. Το επόμενο διάστημα, όπως όλα δείχνουν, είναι κρίσιμο και οι προβλέψεις εφιαλτικές. Αν δεν ληφθούν μέτρα θωράκισης της υγείας και της ζωής του λαού, όπως αυτά που διεκδικούν οι υγειονομικοί, σωματεία, φορείς, αν δεν ανοίξουν και δεν στελεχωθούν πλήρως τα κλειστά νοσοκομεία, αν δεν επιταχθεί άνευ όρων ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και το ότι δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα στην υγεία, αλλά και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και πανεπιστήμια, στα μέσα μεταφοράς και αλλού, είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης που θέτει σε προτεραιότητα τους αντιλαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους και το καπιταλιστικό κέρδος, θυσιάζοντας τις ανάγκες του λαού στο βωμό της καπιταλιστικής οικονομίας, αναδεικνύοντας πως οι λαϊκές ανάγκες στον καπιταλισμό αντιμετωπίζονται από το κράτος και το κεφάλαιο που αυτό υπηρετεί σαν κόστος το οποίο θα πρέπει να μειωθεί και από την άλλη σαν εμπόρευμα και ευκαιρία για επιχειρηματικά κέρδη. Και ακριβώς αποκαλύπτονται με τον πιο τραγικό τρόπο την περίοδο της πανδημίας οι συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει την υγεία ως ατομική ευθύνη, ως πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας για τους ομίλους, αλλά και ως κόστος που η χρηματοδότησή του από το κράτος πρέπει να μειωθεί για να απελευθερωθεί δημοσιονομικός χώρος για αναπτυξιακά μέτρα, δηλαδή για φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις προκειμένου να τονωθεί η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα, δηλαδή η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, αναδεικνύεται πως η αντιμετώπιση της υγείας ως εμπορεύματος και των δημόσιων μονάδων υγείας ως ανταποδοτικών επιχειρήσεων επιβάλλει τη λειτουργία τους με ελάχιστο προσωπικό, με συμβασιούχους, με μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη. Και έρχεται η κυβέρνηση και παρουσιάζει ακριβώς αυτή την πολιτική που διαμόρφωσε διαχρονικά αυτό το άθλιο και επικίνδυνο σύστημα υγείας που άφησε το λαό απροστάτευτο όχι μόνο στην πανδημία αλλά σε όλες σχεδόν τις άλλες ανάγκες του, σε πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση ως λύση. Αλήθεια, πόσο σύγχρονο θεωρείται εν έτη 2021 να διαπιστώνεται πως δεν έχουμε αναισθησιολόγους, άλλες ειδικότητες για να στελεχώσουν βασικές και μη, έστω και αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας που υπολείπονται κατά πολύ από τον αριθμό που ορίζουν οι ανάγκες και πολύ περισσότερο τα διεθνή στάνταρ. Και σε ποια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αναφέρεστε όταν την έχετε όλοι όσοι κυβερνήσατε, την έχετε διαλύσει? Σε ποια οργανωμένα διεπιστημονικά τμήματα παρακολουθούνται όσοι νοσηλεύτηκαν λόγω COVID σε μονάδες εντατικής θεραπείας και πώς διασφαλίζεται η δωρεάν αποκατάστασή τους σε ειδικά κέντρα? Γνωρίζετε προφανώς πως σύμφωνα με στοιχεία του 2019 δεν έχουν κάνει μαστογραφία ποτέ ή έχουν να κάνουν πάνω από 3 χρόνια το 48,5% των γυναικών και αντίστοιχα τεστ ΠΑΠ το 35%. Να μην μιλήσουμε για εξετάσεις που σχετίζονται με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, παρόλο που η κυβέρνηση διακηρύσει πρωτοβουλίες για δωρεάν παροχή προληπτικών εξετάσεων, την ίδια ώρα που δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός και προσωπικό για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων καρκίνων. Για ποια οδοντιατρική φροντίδα να μιλήσουμε όταν με στοιχεία του 2017 η επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας άγγιξε
το 99,7%, ενώ οι δημόσιες δαπάνες, κράτος και ασφαλιστικά ταμεία ήταν στο 0,27%, αποδεικνύοντας πως μια βασική ανάγκη ενηλίκων και παιδιών θεωρείται πολυτέλεια και περιττό κόστος. Χαρακτηριστική απόδειξη τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις για το τι αξία δίνεται σε τομείς κρίσιμους για τους όρους ζωής και προστασίας της υγείας του λαού αποτελούν τα στοιχεία του 2019, σύμφωνα με τα οποία σε όλη τη χώρα υπήρχαν 8 γιατροί με την ειδικότητα της δημόσιας υγείας, 6 υγειονολόγοι και 157 ειδικευόμενοι γιατροί εργασίας. Ειδικευμένοι γιατροί εργασίας. Όπως επίσης δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως αντικειμενικά γεγονότα που γιγαντώθηκαν κατά την πανδημία, όπως η αναβολή των παιδικών εμβολιασμών κατά 70%. Ακόμα και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που κάθε τόσο ανακοινώνεται θα αποτελέσουν σταγόνα στον ωκεανό των τεράστιων ελλείψεων στη δημόσια υγεία, όταν γνωρίζεται πολύ καλά πως χρειάζονται τουλάχιστον 6.500 μόνιμοι γιατροί, 22.000 μόνιμοι νοσηλευτές, αντίστοιχα ασθενοφόρα, εξοπλισμός και πάει λέγοντας. Η κυβέρνηση, απέναντι σε αυτή την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία του λαού, έρχεται με προκλητικό τρόπο, προκειμένου να συγκαλύψει τις ευθύνες της για τη διαχείριση της πανδημίας και τις μεταθέτει στους ανεμβολίαστους, ενώ συγχρόνως αξιοποιεί τον εμβολιασμό από όπλο εναντίον της πανδημίας σε μέσο πιο βαθιάς εισχώρησης των ιδιωτών, αφού οι υγειονομικοί που βγήκαν σε αναστολή θα αντικατασταθούν με ιδιώτες, με μπλοκάκι ή εργολαβικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας, ακολουθώντας το δρόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υλοποίηση του αντεργατικού μέτρου των ληξιπρόθεσμων ατομικών συμβάσεων εργασίας. Συγχρόνως, αξιοποιείται ως χρυσή ευκαιρία την πανδημία για να τρέξετε όλες τις αντιδραστικές αντιλαϊκές αναδιαθρώσεις για το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, που κάθε τόσο ξεφουρνίζει πλευρές του η κυβέρνηση και από αποτελεί συνέχεια του παλιού με στόχο την παραπέρα συμπίωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών και υπηρεσιών στην υγεία. Μέτρα δηλαδή που εδώ και 2 χρόνια τώρα συνθέτουν τον εφιάλτη της εξάπλωσης της πανδημίας και της κατάρρευσης των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας τόσο στη χώρα μας όσο και στα υπόλοιπα καπιταλιστικά κράτη. Οι εξελίξεις με τον ιό και την πανδημία αντικειμενικά βάζουν στο επίκεντρο της συζήτησης το πραγματικό πρόβλημα. Το ότι η πολιτική στήριξη των καπιταλιστικών κερδών είναι ασύμβατη με την προστασία της υγείας, της ζωής του λαού μας. Δεν συναντιέται πουθενά με τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι το εμπόδιο που ο λαός θα πρέπει να βγάλει από τη μέση και σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται η πραγματική διέξοδος για το λαό. Η πανδημία απέδειξε περίτρανα ότι ο λαός μας θα σωθεί μόνος του, διεκδικώντας όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας του. Σήμερα είναι πιο όριμο από ποτέ να ενισχυθούν η συμπόρευση με το ΚΚΕ και η λαϊκή πάλη για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν. Ένα σύστημα υγείας πρόνοιας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα όπως είναι σήμερα. Για να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού στην πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση, όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, του έμπειρου υγειονομικού και εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού. Για ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και δωρεάν διάθεσης φαρμάκων και εμβολίων, για την όσο είναι δυνατόν αυτοτέλεια στην παραγωγή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού κλπ. Και στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΚΕ παλεύει για εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους, την πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, αλλά και των άλλων μονάδων, των παιδί, από τον κρατικό προϋπολογισμό, με φορολόγηση του κεφαλαίου κατά 45%, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και τις άλλες μονάδες των παιδί, μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών, των εργαζόμενων με μπλοκάκια, των συμβασιούχων και των εργαζομένων των ιδιωτικών συνεργείων, κατάργηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας και κάθε μορφής ελαστικών μορφών εργασίας.
κατάργηση του μέτρου της αναστολής εργασίας στην υγεία και την πρόνοια. Ουσιαστικά μέτρα ενημέρωσης των υγειονομικών για την ανάγκη του εμβολιασμού. Αξιοποίηση των ανεμβολίαστων σε υπηρεσίες χαμηλού κινδύνου μετάδοσης του ιού με συχνά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ. Καμία εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ εργολάβων στις ιατρικές, νοσηλευτικές, εργαστηριακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων. Αύξηση του αριθμού εισαγωγής στις σχολές νοσηλευτικής και ιατρικής για να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα η αυξημένη ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ανάλογο σχεδιασμό στην κατανομή των ειδικοτήτων. Ανάπτυξη της ειδικότητας των γιατρών εργασίας και οργάνωση ειδικών μονάδων που θα ασχολούνται με τη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. Ανάπτυξη δημόσιων κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρίων με σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση σε αριθμό όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι λαϊκές ανάγκες για όλες τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας 24 ώρες το 24ωρο. Να αναπτυχθεί δημόσιο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Να επαναλειτουργήσουν όλα τα δημόσια νοσοκομεία που έκλεισαν ή καταργήθηκαν κλινικές και τμήματα μέσω των συγχωνεύσεων. Ανάπτυξη δημόσιων κέντρων αποκατάστασης με πλήρη στελέχωση και επαρκή σύγχρονο εξοπλισμό. Ανάπτυξη πανελλαδικά δημόσιου συστήματος επίγουσας ιατρικής, ΕΚΑΒ, με επαρκή στελέχωση, τεχνικό εξοπλισμό, μέσα μεταφοράς. Ανάπτυξη τμήματων με διεπιστημονικές ομάδες για την παρακολούθηση των ασθενών που νόσησαν από τον κορονοϊό. Πλήρης και δωρεάν εξασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών αποκατάστασης. Συγκρότηση κρατικού σώματος γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας πλήρως στελεχωμένο. Κατάργηση κάθε είδος πληρωμής στην υγεία για όλο το λαό. Κατάργηση των συμμετοχών στις πληρωμές για όλα τα φάρμακα. Το 1 ευρώ ανασυνταγή στις ιατρικές, εργαστηριακές αντίστοιχα και διαγνωστικές εξετάσεις, το 15%. Στο υγειονομικό υλικό, στις θεραπείες. Κατάργηση του ΦΠΑ σε ό,τι σχετίζεται με την υγεία. Όλες οι εργασίες στην υγεία για τις οποίες οι ασθενείς εξαναγκάζονται να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα να αποζημιώνονται 100% με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πλήρης και δωρεάν παροχή των εργασιών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της στοματικής υγείας με χρηματοδότηση επίσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να ενταχθούν όλες οι ιατρικές, διαγνωστικές, εργαστηριακές, προληπτικές εξετάσεις, όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια στο καθεστώς της πλήρους αποζημίωσης από το κράτος ή μέσω των ασφαλιστικών ταμείων με τη χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να καταργηθεί το πλαφόν των ιατρικών επισκέψεων ανά μήνα σε ασθενείς και γιατρούς. Δωρεάν διάθεση των ειδικών φαρμάκων και των φαρμάκων για τις ασθένειες που τις συνοδεύουν. Αντίστοιχα συμπληρώματα διατροφής, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό κτλ. Μέσα από τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τις μονάδες του ΕΟΠΗ. Δημιουργία δημόσιων ξενών για τη δωρεάν φιλοξενία, στέγαση και σύντηση και δωρεάν μετακίνηση των συνοδών των ασθενών που νοσηλεύονται ή κάνουν θεραπείες εκτός του τόπου κατοικίας τους. Πλήρης υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης στους μετανάστες αποκλειστικά από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Τα ανωτέρω και κλείνω αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι αναγκαία και ρεαλιστικά για ασθενείς και υγειονομικούς, για το σύνολο των εργαζομένων και αποτελούν πρόταση αγώνα και διεκδίκησης. Γιατί η πανδημία μπορεί, αν και αναμενόμενη, να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όμως η κατάσταση στην υγεία είναι φυσικό αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που πρέπει να αμφισβητηθεί ως προϋπόθεση για την απόσπαση λύσεων τώρα.